Χαίρετε. Όταν η μάνα λύσει τα παιδιά της, δεν υπάρχει φιλία. Εγώ είμαι η φίλη σας. Υπάρχουν γονείς, λέει μια φίλη, που μεγαλώνουν τα παιδιά τους με το να νομίζουν πως μόνο αυτά αξίζουν και τα άλλα είναι κατώτερα. Αυτά τα παιδιά δεν θα έχουν ποτέ πραγματικούς φίλους και γενικά στη ζωή τους θα κερδίζουν ίσως κάποιες φορέ αλλά και θα χάνουν πολύ περισσότερες σε πολλούς τομείς. Αυτό ήταν ένα σχόλιο που ήταν κάτω από το βίντεο Uh, άνθρωποι με αίσθηση κυριότητος, πώς γίνεται ένας άνθρωπος να αποκτήσει αίσθηση κυριότητος. Υπάρχουν και εκείνοι οι γονείς όμως που νιώθουν κατώτεροι και το μεταφέρουν στα παιδιά τους. Προσωπική μου εμπειρία. Ήμουν μια άριστη μαθήτρια στο δημοτικό και ο δάσκαλος είπε στη μάνα μου πως πρέπει να σπουδάσω. Η μάνα μου η αδιάγνωστη, όταν της είπα να συνεχίσω τις σπουδές μου, μου είπε επιτακτικά «Δεν είσαι εσύ για γράμματα». Μην κοιτά του συμμαθητέ σου πανίκου σε άλλη τάξη. Είναι λεφτάδε. Εμεί είμαστε φτωχοί άνθρωποι και μη ζητά πολλά. Θα κάνει ό,τι βρει. Δεν υπήρχε βέβαια θέμα χρημάτων. Δεν πληρώναμε τίποτα και όσο για τα βιβλία, ακόμα και δανεικά, θα μπορούσα να τα πάρω να διαβάσω. Άσχετα εγώ που έφυγα από το σπίτι γιατί αυτό ήθελε, για να κάνω τη δουλειά βρω, κατάφερα να σπουδάσω με πολύ κόπο και με κούραση βέβαια. Για κάποια χρόνια κουβαλούσα ένα αίσθημα υποτέλεια. Το πάλεψα. Σκέφτηκα πολύ τι αιτίε που ήταν έτσι η μάνα μου, πήρα και βοήθεια από ψυχολόγο και έτσι το ξεπέρασα. Οι αδιάγνωστοι άνθρωποι δυσκολεύουν τα παιδιά του και του μεταφέρουν τη δική του σκέψη και τη δική του στάση ζωή. Μένει αυτού που διαπιστώνουν πω κάτι δεν πάει καλά με τον εαυτό του και του γύρω του να ζητήσουν βοήθεια από ειδικό και να βρουν ισορροπία μέσα του. Αν θέλει, θέκλα μου και μπορεί, κάνε ένα βίντεο για μια μητέρα που λέει στα κορίτσια τη πω δεν υπάρχει φιλία και μόνο εγώ είμαι η φίλη σας. Μην πιστεύετε κανένα. Η μάνα να λέει στι κόρες, δεν υπάρχει φιλία. Εγώ είμαι η φίλη σα, Μην πιστεύετε κανένα. Μεταφέρει δηλαδή η μητέρα τη δική της ανασφάλεια, το δικό της αίσθημα μιονεξίας τη δική της αίσθηση ότι δεν ανήκει κάπου, ότι είναι κατώτερη από τους υπόλοιπους, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ένα άνθρωπο να την πλησιάσει με αγαθά κίνητρα, μια, φίλη, μια γυναίκα να είναι πραγματικά φίλη τη, και η οποία αυτό το φόβο τη, την εσωστρέφεια τη, την εσωστρέφεια με την κακή έννοια, δηλαδή την απομάκρυνση από την κοινωνικοποίηση, την μεταφέρει στις κόρες τη, δίνοντα του έτσι πολύ αρνητικά μηνύματα για τη ζωή τους ανθρώπους και τις ανθρώπινες σχέσεις. Η φίλη που έγραψε αυτό το σχόλιο αναφέρει προηγούμενα, προηγουμένω πιο πάνω, ότι όταν τελείωσε το σχολείο και ήταν πολύ καλή μαθήτρια, και ο δάσκαλο είπε: Η κοπέλα αυτή πρέπει να σπουδάσει. Η μάνα τη τη είπε: Εσύ δεν είσαι για τέτοια. Μην κοιτά του άλλου που είναι καλύτεροι από εμά, έχουν ανώτερη οικονομική τάξη, καλύτερη οικονομική κατάσταση από εμά. Εσύ να βρει μια δουλειά ό,τι να είναι και να σε ξεφορτωθώ. Στην ουσία αυτό είπε. Η αλήθεια είναι ότι ε, πριν ε, καμιά εικοσαριά τριανταριά χρόνια υπήρχε μία μετάβαση πολλών παιδιών σε μία διαφορετική κοινωνική και οικονομική και επαγγελματική κατάσταση από τους γονείς τους, και ίσως και πριν 40 χρόνια. Δηλαδή παιδιά αργο, αγροτών, εργατών, ανειδίκευτων γονέων, γονέων οι οποίοι δεν είχαν τελειώσει καν το δημοτικό σχολείο, κατάφεραν να πάνε να σπουδάσουν και επειδή τα πράγματα ήταν καλύτερα τότε πριν 30-40 χρόνια στον εργασιακό τομέα, να εργοδοτηθούν σε δουλειές ε, που, να έχουν, που να τους δίνουν και κοινωνική θέση καλή και η οικονομική αποζημίωση καλή, δηλαδή για παράδειγμα στην Κύπρο υπήρχαν πάρα πολλοί ε, οι οποίοι προέρχονταν από φτωχές οικογένειες, οι οποίοι πήγαν να σπουδάσουν και μετά έγιναν δάσκαλοι στα δημοτικά σχολεία, καθηγητές μέση εκπαίδευσης, διοριστήκαν σε κάποιες θέσεις στο δημόσιο ή βρήκαν κάποιες δουλειές οι οποίες τους βοήθησαν να, να φύγουν από το μίζερο τοπίο μιας φτωχής και ε, παραμελημένης οικογένειας η οποία να ζηλεύει εντός αγωγικών, οι γονείς τους δηλαδή, να ζηλεύουν ή να ζηλευει εντό εκατώτεροι από τους δηλαδη να ζηλευουν η να νιωθουν κατώτεροι απο τους αλλους που ήταν έχούμενοι, που ήταν έχοντες, που είχαν χρήματα. Ε, στην Κύπρο ειδικά δεν υπήρχε, ε, δεν υπήρχε αστική τάξη. Ε, υπήρχαν οι πολύ φτωχοί, οι πολλοί που ήταν πολύ φτωχοί, αυτό μέχρι το 60, 70, και οι λίγοι που ήταν πλούσιοι. Τώρα, αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια μεσαία τάξη ανθρώπων και λίγο πολύ οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τις ίδιες ευκολίες και δυσκολίες που έχει ο κόσμος σήμερα με την οικονομική κρίση, με τη, τα προβλήματα στις δουλειές κλπ. Όμως η μητέρα της κοπέλας αυτής ε, που μας έγραψε το σχόλιο προφανώς δεν θα μπορούσε να δει ότι θα συνέβαινε αυτό το πράγμα ότι ενώ η ίδια γεννήθηκε σε μια εποχή που δεν της έδινε ευκαιρίες για μόρφωση, για εξέλιξη και για ανέληξη και στον επαγγελματικό και οικονομικό και κοινωνικό τομέα, ότι τα παιδιά της θα μπορούσαν να έχουν αυτή την ευκαιρία. Και έτσι προσπάθησε να στερήσει, τουλάχιστον από τη φίλη μου μας έγραψε το σχόλιο, να στερήσει από τα παιδιά της την ευκαιρία στη μόρφωση και στην καλυτέρευση της ζωής τους και να μπορέσουν να ζήσουν μια ζωή καλύτερη από τους γονείς τους. Αυτό το πράγμα όμως έρχεται κόντρα τελείω κόντρα στο γονεϊκό ρόλο. Ο γονεϊκός ρόλο, ο ρόλο τη μητέρα, ο ρόλο του πατέρα, είναι να προσφέρει στα παιδιά του όσα περισσότερα μπορεί και είναι να επιθυμεί για τα παιδιά του να έχουν μια καλύτερη ζωή από ό,τι είχε ο ίδιο. Αυτό είναι ένα υγιή γονιός, ένα ψυχικά υγιή γονιός. Δεν είναι τυχαίο που η φίλη ονομάζει τη μητέρα της αδιάγνωστη, Αδιάγνωστο είναι ένα όρο που χρησιμοποιούμε εδώ στο κανάλι για ανθρώπου που προφανώ πιθανόν έχουν μία ή περισσότερε διαταραχέ προσωπικότητα, αλλά επειδή ποτέ δεν πήγα σε ψυχίατρο, ποτέ δεν πήγα σε ψυχολόγο, δεν έχουν τύχη διάγνωση, άρα είναι αδιάγνωστοι. Δεν είναι τυχαίο που η φίλη ονομάζει τη μαμά τη αδιάγνωστη, γιατί η μαμά τη λειτουργεί με έναν τρόπο μη μητρικό. Λειτουργούσε με έναν τρόπο μη μητρικό. Δεν ήταν μητρικό ο τρόπο τη μάνα σου. Δεν είναι μητρικό να λες τα παιδιά σου, δεν υπάρχουν φίλες, δεν υπάρχει φιλία, μην εμπιστεύεστε κανένα, εγώ είμαι η φίλη σας. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θέλεις τις κόρες σου ή την κόρη σου να ζήσουν σε, σε, ένα πολύ κλειστό περιβάλλον, στο οποίο να είσαι μόνο εσύ το πρόσωπο που θα τα επηρεάζει, να είσαι μόνο εσύ που θα μεταφέρεις απόψει, ιδέες, στάσεις ζωή οτιδήποτε άλλο, να μην εμπιστεύονται τους άλλους ανθρώπους, να νιώθουν μειονεκτικά απέναντι στους υπόλοιπου να φοβούνται του άλλου ανθρώπου. Γιατί λε, τι κόρε σου δεν υπάρχει φίλη. Εγώ είμαι η φίλη σα. Αλλά είναι φοβ... είναι... πρέπει να φοβάστε του άλλου ανθρώπου. Γιατί μπορεί να σα εκμεταλλευτούν, μπορεί να σα φερθούν άσχημα, μπορεί να σα κακοποιήσουν. Την ίδια στιγμή που η ίδια φέρετε άσχημα στα παιδιά τη και η ίδια στερεί από τα παιδιά τη ευκαιρίε εξέλιξη και δεν είναι μητρική ω μάνα. Δυστυχώ υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Οι γονεί να λειτουργούν με τρόπο ο οποίο να μην είναι γονεϊκό ο πατέρας να μην είναι πατρικός και η μάνα να μην είναι μητρική, αν, μπο... αν χρησιμοποιήσουμε αυτά τα επίθετα. Ναι, η μάνα σου δεν ήταν μητρική. Η στάση της μητέρας σου και η στάση τέτοιων μητέρων είναι καταστροφική για την αυτοεκτίμηση των παιδιών τους και για την ομαλή πορεία ζωής των παιδιών τους. Οφείλουμε ως γονείς να δώσουμε στα παιδιά μας όλα τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσουν να αγωνιστούν στη ζωή για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό για τους ίδιους. Και επειδή αυτό το σχόλιο ήρθε κάτω από το βίντεο για το πώς ένας άνθρωπος καταλήγει να έχει αίσθημα κυριότητας, το να έχεις αίσθημα κυριότητας είναι το ένα άκρο, το sense of entitlement, είναι να θεωρήσω ότι εσύ είσαι και κανείς άλλος και σου ανήκει ο κόσμος όλος, και το να νιώθει μειονεκτικά και να φοβάσαι τους άλλους ανθρώπους και να μην εμπιστεύεσαι κανένα και να νιώθεις ο κατώτερος όλος είναι το α... όλων, είναι το άλλο άκρο. Είναι και τα δύο α, άκρα, ακραίες στάσεις ζωής. Η, η, ο στόχος, το ιδανικό είναι να βρεθούμε κάπου στη μέση, δηλαδή να μεγαλώσουμε παιδιά ή εμείς οι ίδιοι να έχουμε μια στάση ζωής στην οποία να μην υποτιμούμε μεν τον εαυτό μας, αλλά να μην τον υπο, υπερτιμούμε δε. Και χρειάζεται πνευματικότητα και η αρετή της διάκρισης για να το επιτύχεις αυτό το πράγμα στον εαυτό σου, αλλά και για να το μεταλαμπαδεύσεις στα παιδιά σου. Δηλαδή, τόση αυτοεκτίμηση όσοι είναι απαραίτητη για να αγαπάει ένα παιδί τον εαυτό του και να προστατεύει τον εαυτό του και τόση ταπείνωση ώστε να μην είναι κακοποιητικό προς τους άλλους. Περισσότερη ταπείνωση το κάνει να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και να γίνεται εύκολο πιθανό θύμα εκμετάλλευσης από τους άλλους. Μεγαλύτερη ε, η μεγαλύτερη τόνωση του εγώ ε, προκαλεί εγωκεντρισμό αίσθημα κυριότητας κλπ κλπ κλπ. Δεν είναι εύκολο πράγμα να μεγαλώσεις παιδιά. Η ανατροφή των παιδιών είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που καλείται να κάνει ένας άνθρωπος αυτή τη ζωή. Έχω γράψει ένα βιβλίο για όσους δεν το γνωρίζετε με τίτλο «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Και στο βιβλίο αυτό καταγράφω και τη δική μου εμπειρία από το μεγάλωμα των το δικών μου παιδιών, όπου δεν ήξερα πώς να τα μεγαλώσω και έπαθα και έμαθα μαζί με τα παιδιά μου, αλλά και τις απόψεις μου ως ψυχολόγος βασισμένες στις χιλιάδες ιστορίες ανθρώπων που μοιράστηκαν τη ζωή τους μαζί μου στο γραφείο μου ως ψυχολόγο. Σε εκείνο το βιβλίο υπάρχει και το κεφάλαιο για την οριοθέτηση των παιδιών, το οποίο βοηθάει στο να έχουμε παιδιά που να μην έχουν αίσθημα Υπάρχουν όμως και άλλα κεφάλαια που μιλούν για την επικοινωνία ανάμεσα στο γονιό και στο παιδί, για τη συναισθηματική αγωγή και την επίτευξη της υψηλή αυτοεκτήμησης που είναι ένας στόχος. Άρα ως γονείς έχουμε δύο στόχους. Ο ένας ο στόχος είναι να κάνουμε παιδιά με υψηλή αυτοεκτήμηση, καλή αυτοεικόνα που να νιώθουν confident, δηλαδή να νιώθουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους και να μπορούν να προσπαθούν να προχωρήσουν στη ζωή τους χωρίς να θα αυτοσαμποτάρονται και από την άλλη να είναι παιδιά τα οποία να είναι προσγειωμένα, να είναι ρεαλιστές, να σέβονται και τους άλλους ανθρώπους, όχι μόνο τον εαυτό τους. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση να το επιτύχει κάποιος. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό το λόγο, το να μπορεί κάποιο να κοιοφορήσει και να γεννήσει ένα παιδί, δεν αποτελεί και κριτήριο για το αν αυτός ο άνθρωπος είναι κατάλληλος για να το μεγαλώσει αυτό το παιδί. Δυστυχώ υπάρχουν γύρω μα πολύ ακατάλληλοι γονεί. Πάρα πολύ ακατάλληλοι γονεί. Και μεγάλωσαν πολλού από εμά ακατάλληλοι γονεί. Και δυστυχώ θα μεγαλώσουν πολλά παιδιά στο μέλλον ακατάλληλοι γονεί. Εάν εσύ που άκουσε αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή, σε κάποιο ο οποίο δεν είσαι γονιό ακόμη ή είσαι γονιό, αλλά έχει μια παρόμοια εμπειρία με το σχόλιο τη φίλη που έγινε αφορμή για αυτό το βίντεο δηλαδή ο γονέα σου να σε κάνει να νιώθει μειονεκτικά για τον εαυτό σου, να σε, κάνεις, να, να σε κάνει, να, να νιώθεις ανασφάλεια για τη θέση σου μέσα στον κόσμο, να σου υποβάλει και επιβάλλει ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι άλλους ανθρώπους παρά μόνο εκείνον. Αν είχε μια τέτοια εμπειρία, πάρε την εμπειρία σου, πάρε τις αναμνήσεις σου, πάρε τον υπέροχο εαυτό σου και πήγαινε να κάνεις ψυχοθεραπεία για να βοηθηθείς να καλύψεις τα κενά της ανατροφής σου, που έχεις επειδή ο γονιός σου δεν ήταν γονεϊκός, η μάνα σου δεν ήταν μητρική, ο πατέρας σου δεν ήταν πατρικός. Δεν είναι α, υγιές, ενδ, υγιής ένδειξη, δεν είναι ένδειξη υγιούς ψυχοσυναισθηματικής κατάσταση ενός γονέα να λέει τα παιδιά του να μην εμπιστεύεστε τους άλλους, δεν υπάρχει φιλία, δεν υπάρχουν φίλοι, εγώ είμαι η φίλη σας. Αυτή η μάνα που θέλει να είναι η μοναδική φίλη των κοριτσιών της είναι μια μάνα η οποία δημιουργεί μια κατάσταση μέσα στο σπίτι μαζί με τα κορίτσια της, η οποία είναι κατάσταση συναισθηματική αιμομιξίας και enmeshment. Η λέξη enmeshment στα αγγλικά σημαίνει μπέρδεμα μεταξύ ορίων. Δεν αναγνωρίζει αυτή η γυναίκα πού σταματά αυτή και πού ξεκινούν οι κόρες της. Θεωρεί τις κόρες της προέκταση του εαυτού της. Θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται τον τρόπο με τον οποίο ζουν τη ζωή, τη ζωή τους οι κόρε της ως αν να ήταν η δική της ζωή. Προσοχή γιατί σε πολλές ελληνικές οικογένειες υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα και πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται, ταλαιπωρούνται πάρα πολύ συναισθηματικά, ψυχικά και με διάφορους άλλους τρόπους μέχρι να αποτινάξουν από πάνω τους τη βαριά κληρονομιά που τους έχουν δώσει οι γονείς τους, οι οποίοι τους έχουν εμ, εμ, στην ουσία δηλητηριάσει το μυαλό με τέτοια απόψεις ότι εσύ δεν αξίζεις, εμείς δεν αξίζουμε, εμείς είμαστε κατώτεροι από τους άλλους, να μην εμπιστευόμαστε κανέναν, έχουμε μόνο εμείς, ε, έχετε εσείς μόνο εμένα, το γονιό σας, τη μάνα σας, σε αυτή την περίπτωση, σαν έμπιστο άνθρωπο. Όχι, οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα, χρειαζόμαστε τη συνεργασία, τη φιλία, τη συμπόρευση με άλλους ανθρώπους, ναι, Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που είναι αδιάγνωστοι, υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που είναι τοξικοί και πρέπει να προσέχουμε, αλλά προσοχή. Μπορεί ο γονιός μας να είναι ο τοξικός άνθρωπος. Μπορεί ο γονιός μας να είναι ο αδιάγνωστος. Αυτός που μας λέει μόνο εμένα να εμπιστεύεστε, να είναι αυτός που είναι καλή ιδέα να μην εμπιστευόμαστε. Την αγάπη μου σε όλους, γονείς και παιδιά, γιατί και όλοι. Και εμείς όσοι είμαστε γονείς είμαστε και παιδιά κιόλα. Φιλιά.